Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προξενεί πραγματικά εντύπωση να ακούς τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλούν για υπερφορολόγηση. Οι βουλευτές του κόμματος που είχαν δεσμεύσει το 2014 τη χώρα σε μια συμφωνία η οποία προέβλεπε 20 δις παραπάνω επιβάρυνση μέχρι το 2018 από αυτή που προβλέπει η συμφωνία η οποία έφερε η δική μας κυβέρνηση. Προξενεί επίσης εντύπωση το γεγονός ότι μιλούν για μη ρεαλιστικούς στόχους. Ποιοι στόχοι είναι μη ρεαλιστικοί? Ο στόχος του 3,5% το 2018 και ήταν ρεαλιστική η στόχη διατήρησης του πλεονάσματος στο 4,5% για πολλά χρόνια, όπως είχαν υπογράψει, επαναλαμβάνω, το 2014. Έχω την αίσθηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι η αντιπολίτευση και κυρίως η αξιωματική ζει ένα χρόνο πίσω. Αυτή τη στιγμή τελειώνει μια χρονιά η οποία έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα. Η οικονομία έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη από τη μέση του χρόνου και μετά και το τελευταίο τρίμηνο ανέβηκε στο 1,8 του ΑΕΠ. Η ανεργία έχει πέσει στο 23,1, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 10%, οι επενδύσεις παγίων κεφαλαίων κατά 12,6%, η βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο κατά 7%, ο τουρισμός κατά 11% και απόψε συζητάμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει και αυτός πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι προϋπολογισμός ανάπτυξης. Και όχι απλώς επειδή προβλέπεται, όχι από την ελληνική πλευρά, αλλά και από τους θεσμούς, ότι το 2017 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την οικονομία, αλλά γιατί, εκτός των άλλων, αυτός ο προϋπολογισμός προβλέπει την πλήρη ανάπτυξη του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης με 760 εκατομμύρια ευρώ. Την αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 250 εκατομμύρια ευρώ. Την αυξημένη χρηματοδότηση κατά 300 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της υγείας, της κοινωνικής προστασίας και της παιδείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση πολιτεύεται σαν να μην έχουν συμβεί όλα αυτά και μιλάει αυτάρεσκα για καταστροφές, για τέλματα. Αυτό που ζούμε τώρα είναι τέλμα και αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα 5 τελευταία χρόνια τι ήταν άραγε? Από κοντά ακούμε και ακρότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να στηρίξουν το αλλοπρόσαλο αφήγημα της αντιπολίτευσης ότι η δική μας διαπραγμάτευση στήχησε στον ελληνικό λαό 100, 200, 300 δις, δεν ξέρω, και η αναδιάρθρωση του χρέους με το PSI τον γλίτωσε από περίπου 600 δις. Μέχρι και αυτό ακούσαμε. Η αλήθεια βέβαια βρίσκεται στον αντίποδα και νομίζουμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή ο ελληνικός λαός να σκεφτεί με ψυχραιμία ποια θα ήταν η πραγματικότητα εάν δεν είχε επισυμβεί η πολιτική αλλαγή που έγινε το Γενάρη του 2015 και επισφραγίστηκε το Σεπτέμβριο του 2015. Ας αναρωτηθούν λοιπόν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τώρα που σταθεροποιείται η οικονομία. Θα είχαμε αυτή την απόφαση του Eurogroup εάν δεν είχε γίνει η πολιτική αλλαγή, την απόφαση σε σχέση με το σκέλος που αφορά το δημόσιο χρέος? Προφανώς και όχι. Διότι η επίσημη ελληνική θέση τότε ήταν ότι το χρέος είναι βιώσιμο και αυτό που χρειάζεται είναι μόνο ένα πιστοποιητικό βιωσιμότητας. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της σκληρής διαπραγμάτευσης στα κλειστά δωμάτια των τεχνικών κλιμακίων. Ήτανε αποτέλεσμα μιας πάρα πολύ μεθοδικά οργανωμένης διπλωματίας την οποία η ελληνική κυβέρνηση ανέπτυξε σε όλα τα επίπεδα. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, την Υπουργό Εργασίας και άλλους υπουργούς σε όλα τα επίπεδα και εκτός σχεδιασμού και πολιτικής μεθοδολογίας τρόικας διεκδικήσαμε και καταφέραμε να πείσουμε τους εταίρους μας. Τι θα είχε γίνει με τις συντάξεις? Θα υπήρχε η εγγύηση της εθνικής σύνταξης ακόμα και για τους αγρότες? Ή μήπως θα είχε εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος την οποία φανατικά επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία? Πόσο μάλλον να αναρωτηθεί ο κόσμος εάν η εφάπαξ 13η σύνταξη που θα καταβληθεί στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβάλλονταν και αν υπήρχε προοπτική ανάκαμψης των εισοδημάτων των χαμηλοσυνταξιούχων που έχουν πληγεί. Θα υπήρχε μήπως
πρόγραμμα το οποίο πετυχαίνει να βγάλει την οικονομία σε ανάπτυξη? Προφανώς και όχι, διότι τα μεγάλα πλεονάσματα που είχε υπογράψει η Νέα Δημοκρατία δεν έβγαιναν, και αυτό το πράγμα δεν το λέμε εμείς, τώρα το λέτε και εσείς, και το είπε εγκαίρως για το πρόγραμμά σας το παλιό αυτός που είχε αναλάβει την ευθύνη να το εκτελέσει, ο κύριος Χαρδούβελης. Και αυτό κάνετε και το κάνετε ότι το ξεχνάτε. Μιλάτε για κάποιο email του, το οποίο δεν είχε καμία ουσιαστική αξία. Ήταν ένα email το οποίο εστάλει κάποια στιγμή, μήπως και ξεκινήσει η συζήτηση με την Τρόικα τότε. Η ουσία όμως αυτής της τοποθέτησης είναι και η παραδοχή ότι το success story το οποίο έκτισε η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω σε σαθρά θεμέλια και δεν έχει καμία απολύτως βάση, και καλό θα ήταν, νομίζω, να εγκαταληφθεί. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δύο λόγια για θέματα που αφορούν το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Σε σχέση με την ψηφιακή πολιτική, η χώρα δεν είχε για χρόνια ψηφιακή στρατηγική. Καμία μέρημνα από την πολιτεία. Αποτέλεσμα, είμαστε 26 στους 28 στην ενσωμάτωση τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Δεν υπήρχε καν μία γραμματεία ψηφιακής πολιτικής, ενώ τώρα έχει συγκροτηθεί Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η γραμματεία ψηφιακής πολιτικής ήταν μία υποχρέωση την οποία είχε αναλάβει η χώρα από το 2014 και βεβαίως δεν τελεσφόρησε. Είμαστε πολύ χαμηλά στο ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση για να προωθούν τα προϊόντα τους και τις συναλλαγές τους. Πολύ χαμηλά στην απασχόληση στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας. Αυτό ήταν μια στατιστική που όταν την είδα και εγώ προσωπικά εξεπλάγει. Είμαστε σχεδόν στο 1/3 του μέσου όρου απασχόλησης εξειδικευμένου ανθρώπινου εργατικού δυναμικού στις τεχνολογίες πληροφοριών και πληροφορικής και επικοινωνιών, και αυτό βεβαίως είναι το αποτέλεσμα της δραματικής ύφεσης και του γεγονότος βεβαίως του συνεπακόλουθου ότι οι νέοι άνθρωποι εκπαιδευμένοι αναζήτησαν τα χρόνια που πέρασαν να βρουν εργασία στο εξωτερικό, διότι εδώ παρόλη την υψηλή τους εξειδίκευση δεν ήταν αυτό δυνατό. Είμαστε βεβαίως χαμηλά και στην ανάπτυξη των δικτύων υψηλής ταχύτητας. Εμείς αμέσως συγκροτήσαμε και υποβάλαμε τη νέα εθνική στρατηγική, εθνική ψηφιακή στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από διαβούλευση η οποία συνετελέστη. Ήταν μια υποχρέωση, όπως είπα, η οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Αξιοποιούμε λοιπόν τις νέες τεχνολογίες για να φτάσουμε στο σημείο να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Μπορεί ο δημόσιος τομέας να γίνει πιο αποτελεσματικός. Ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν ψηφιακές υπηρεσίες. Υπηρεσίες από επιχείρηση σε επιχείρηση. Στοχεύουμε στη συγκράτηση και τον επαναπατρισμό του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης. Ενισχύουμε τις ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού. Αλλάζουμε ριζικά και εξυγχρονίζουμε τον τρόπο σχεδιασμού και προμήθειας των έργων τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών, ενώ παράλληλα, και είναι πολύ σημαντικό διότι είχαμε το φαινόμενο πολλά έργα να προκυρήσονται, να ξεκινούν να εκτελούνται και στη διάρκεια της εκτέλεσής τους και πριν την ολοκλήρωση να θεωρούνται ξεπερασμένα, πρέπει να εισάγουμε και ευέλικτες μορφές υλοποίησης των έργων. Στις τηλεπικοινωνίες έχουμε πολύ υψηλή στόχευση, διότι πιστεύουμε ότι αυτός ο κλάδος, αυτός ο τομέας μπορεί να γίνει η ατμομηχανή της νέας ανάπτυξης για την Ελλάδα στα χρόνια που έρχονται. Υπήρξε δυστυχώς και εδώ αδράνεια. Αδράνεια που μας οδήγησε, όπως είπα, στον πάτο της κατάταξης στην ΕΕ. Ο στόχος μας είναι ένας στόχος φιλόδοξος αλλά καθόλου εφικτός. Να εγκαταστήσουμε οπτικές ίνες για όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε οι τηλεπικοινωνίες να μπορούν να σηκώσουν το βάρος της νέας ψηφιακής οικονομίας. Και για μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι τηλεπικοινωνίες δεν είναι μόνο ότι έχουν το θετικό πρόσημο και ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση για να επανεκκινηθεί η ανάπτυξη ως διατηρήσιμη στην ελληνική οικονομία. Οι τηλεπικοινωνίες μπορούν να αποτελέσουν και όχημα υλοποίηση πολλών κοινωνικών δράσεων. Ήδη δρομολογήσαμε και εφαρμόζουμε την πρώτη δράση, τη δωρεάν δορυφορική τηλεόραση στη Θράκη, αλλά και τρεις ακόμα πάρα πολύ σημαντικές δράσεις οι οποίες δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Δωρεάν ίντερνετ για πρωτοετής φοιτητές, ειδικά κοινωνικά τιμολόγια για ειδικές κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες και δωρεάν ίντερνετ στα παραμεθόρια νησιά.
Ο πυρήνας της δικής μας αντίληψης είναι ότι η πολιτεία οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα, ώστε η χώρα να περάσει γρήγορα και συντεταγμένα στη νέα γενιά τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά χωρίς να μείνει κανένας πίσω. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα ισότητας, είναι ζήτημα δικαιοσύνης, είναι στον πυρήνα της αντίληψης που έχει αυτή η κυβέρνηση για τη δίκαιη ανάπτυξη. Και εδώ, βεβαίως, στον αντίποδα των νεοφιλελεύθερων επιλογών βρίσκεται ο ισχυρός ρόλος που καλείται να παίξει και το δημόσιο και η κυβέρνηση, αλλά και οι αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές. Σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης, γνωρίζετε όλοι ότι έχει συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ξεκινάμε άμεσα ένα κύκλο επαφών για να στηρίξουμε σε υποδομή, σε ανθρώπινο δυναμικό και ό,τι άλλο χρειαστεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για να υλοποιηθεί τάχιστα η διαδικασία αδειοδότησης. Δεν ξεκινάει από το μηδέν η πολιτεία, έχει συσσωρεύσει γνώση και εμπειρία και πρέπει γρήγορα να προχωρήσουμε. Κλείνω με το εξής, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είμαστε στην τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης και δύο είναι τα ανοιχτά ζητήματα. Δύο ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι θα κρίνουν και την παραμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα ή όχι. Τα εργασιακά και το ζήτημα των πλεονασμάτων. Στα εργασιακά, η Νέα Δημοκρατία έχει μια ανήσυχη σιωπή. Το ΠΑΣΟΚ δεν το αναφέρω διότι ειλικρινά θα ευχόμουν να συνταυτιστεί με τη θέση που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο ευθαρσώς τοποθετήθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι ανησυχεί, διότι αν αυτό το ζήτημα κερδιθεί, θα φανεί στα μάτια του κάθε εργαζόμενου ότι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων στην Ελλάδα συνέβη όχι επειδή ήταν απέτηση των δανειστών, αλλά επειδή ήταν στον πυρήνα του σκληρού νεοφιλελεύθερου προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο αμετανόητα επιμένει. Μία τελευταία κουβέντα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα των πλεονασμάτων. Λέει η Νέα Δημοκρατία να μειωθούν τα πλεονάσματα, μάλιστα. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, όταν λες ότι τα πλεονάσματα πρέπει να είναι κάτω του 3,5% επειδή δεν βγαίνουν, φανταζόμαστε όλοι ότι το ίδιο ισχύει και για τα πλεονάσματα του 4,5%. Τα οποία είχε η Νέα Δημοκρατία υπογράψει το 2014. Με τη θέση της λοιπόν περί μείωσης των πλεονασμάτων, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να υπονομεύει θεμελιακά όλο το αφήγημα ότι η Ελλάδα ήταν έτοιμη να αποδιωθεί το 2014. Και ξαφνικά ήρθε η δική μας κυβέρνηση και τα γκρέμισε όλα. Δεν θα απογειώνονταν η Ελλάδα. Δεν θα απογειώνονταν η Ελλάδα, διότι είχε πέσει υπογραφή για πλεονάσματα τα οποία δεν ήταν εφικτά. Δεν θα απογειωνόταν η Ελλάδα, διότι είχε κυβέρνηση η οποία δεν είχε καμία μέρημνα για τους κοινωνικά αδύναμους, διότι είχε μια κυβέρνηση η οποία δεν αντιλαμβάνονταν το μέγιστο κοινωνικό ζήτημα στην Ελλάδα από την εφαρμογή των δύο πρώτων μνημονίων, ήταν το ζήτημα των ανισοτήτων. Η Ελλάδα θα είχε πισωγύρισμα, το οποίο και αποφύγαμε. Δεύτερη παρατήρηση και κλείνω. Τα χαμηλότερα πλεονάσματα, προσέξτε, λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν πρέπει να επισυμβούν, δεν πρέπει να έρθουν επειδή η Ελλάδα τα δικαιούται, επειδή αυτό είναι το οικονομικά θεμητό και λογικό. Όχι. Θα έρθουν ως αντάλλαγμα βαθιών, λέει, μεταρρυθμίσεων. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μας εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία ποιες μεταρρυθμίσεις εννοεί. Διότι είναι σαφές ότι δεν εννοεί τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, την οποία εμείς φέραμε και η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε. Είναι σαφές αυτό. Δεν εννοεί μια μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, μήπως. Μήπως τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, την οποία τη γλιτώσαμε από την πλάτη του ελληνικού λαού και εσείς επιθυμείτε να την επαναφέρετε. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι μεταρρυθμίσεις? Θέλω να τελειώσω με το εξής. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία διαφωνεί και με την τελευταία μας απόφαση να δοθεί 13η σύνταξη στους χαμηλοσυνταξιούχους και να απαλλάξουμε τα νησιά μας που υποφέρουν και από το προσφυγικό, από το βάρος του υψηλού συντελεστή του ΦΠΑ. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτή η αλήθεια να είναι πάρα πολύ σαφής και να τη διατυπώσει και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει τι θα ήθελε να κάνουμε. Δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ αναρωτιέμαι μήπως χρειάζεται κάποια έκτακτη επιχορήγηση στα κόμματα για να εξοφληθεί το δάνειο της Νέας Δημοκρατίας ή να αναιρέσουμε τους φόρους που έχουμε βάλει στους καναλάρχες. Δεν ξέρω, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και ιδέες. Εάν διαφωνούν όμως, θα πρέπει με την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ να διατυπώσουν πρόταση και να μας εξηγήσουν εάν αυτό που είπε
Ο αντιπρόεδρός του σε μια ραδιοφωνική εκπομπή εχθές είναι και επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας, που λέει εμείς θα κάνουμε ό,τι ζητήσει ο Σόιμπλε και άλλα τόσα. Περιμένουμε να σας ακούσουμε.